Μάλλον εκπληκτιμήνατε, Γρηγόρη Παρασκευόπουλε, σήμερα όταν ξυπνήσατε στο κάτω Ευρωκόπη, είδατε χιόνια μέσα στο Μάρτιο. Έτσι ακριβώς. Αν και το φαινόμενο είναι σύνηθες για την περιοχή του Νευροκοπίου, από αχθές αργά το βράδυ άρχισε να χιονίζει στο Νευροκόπη, ενώ η χιονόπτωση σταμάτησε αργά το μεσημέρι. Ήταν φαινόμενα τα οποία περιμέναμε, τα οποία είχε προβλέψει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και η κακοκαιρία αυτή θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, για να μπούμε από την Τετάρτη, θα έλεγα ουσιαστικά, και τυπικά στην άνοιξη στον Ευρωκόπη. Γεγονός πάντως είναι ότι φέτος ήταν σχετικά ήπιος ο χειμώνας. Το πόσο ήπιος είναι ο χειμώνας θα εξαρτηθεί από το πότε θα ολοκληρωθεί. Εκεί θα ξέρει ο καθένας το τι έχει κάψει, το τι έχει ξοδέψει. Αν και βέβαια δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είχαμε φαινόμενα. Πρέπει να πούμε ότι το φράγμα των Λευκογείων είναι πλήρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην άρδευση για τους αγρότες της περιοχής του Νευροκοπίου για την καλλιεργητική περίοδο του 2021. Από την άλλη όμως φοβάμαι πολύ ότι με την αλλαγή αυτή του καιρού, το χιόνι και την βροχή, θα δημιουργηθεί και πάλι μια μεγάλη λίμνη στην περιοχή του Οχυρού, η οποία είναι άγνωστο πόσο καιρό θα κρατήσει, με αποτέλεσμα πολλά αγροτεμάχια να έχουν καθυστέρηση στη σπορά. Το γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζει πολλά χρόνια η περιοχή, πρέπει να πούμε. Έτσι ακριβώς είναι, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια ανεξήγητο προς το παρόν έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Γενικά οι κάτοικοι πώς το αντιμετώπισαν σήμερα στο κάτω Ευρωκόπη, Γρηγόρη, αυτό το χιόνι, θα λέγαμε, το ετεροχρονισμένο? Ο κόσμος είναι στα σπίτια του, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιον για να πεις κάποιες κουβέντες. Με τη ζεστασιά της σόμπας, παρέα με την τηλεόρασή τους, με τους δικούς τους ανθρώπους, βλέπουν τον καιρό. Από την άλλη είναι οξύμορο να βλέπεις τώρα τα δέντρα να ξεκινούν να ανθίζουν και να πάμε σε μια εβδομάδα η οποία θα έχει παγωνιά, θα πέσει αρκετούς βαθμούς το θερμόμετρο κάτω από το μηδέν. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά πώς είναι η περιοχή του Νευροκοπίου. Αν ανοίξει ο καιρός το θερμόμετρο θα πέσει αρκετά. Από την άλλη το επίδομα θέρμασης είναι για γέλια και για κλάματα, όπως λέγαμε και παλαιότερα για την περιοχή του Νευροκοπίου. Με συντελεστή 1,05 βγαίνει το ποσό των 237 ευρώ σε μια οικογένεια, με ανώτατο ποσό τα 650 ευρώ. Το σίγουρο είναι ότι ανεβαίνει το κόστος ζωής και κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει ο χειμώνας στον Ευρωκόπη. Ήπιος χειμώνας, αλλά μακρύς.